Ο πέμπτος μήνας πολιτικής αστάθειας που επικρατεί στη χώρα φέρνει κάθετη πτώση κρατήσεις από παραδοσιακές αλλά και νέες αγορές, τονίζει η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής. Αρκετά ξενοδοχεία άνοιξαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, χάνοντας σχεδόν ένα μήνα από την πραγματικά δύσκολη σεζόν. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Γρηγόρης Τάσιος, αναφέρει. Και ενώ από τη μια πλευρά φορείς και ιδιώτες συμπράττουν σε μια κοινή προσπάθεια θετικής προβολής για την περιοχή μέσω του τουριστικού οργανισμού, καλούνται από την άλλη να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη αύξηση στο ΦΠΑ που, αν γίνει, αναμένεται άκρως καταστροφική για τις επιχειρήσεις.